με μια προπόνησή σας. Πολλοί κόσμοι θα αναρωτιέται τι κάνετε εδώ, δύο κορίτσια σε αυτήν την ηλικία. Πες μας, Κωνσταντίνα, κάνεις προπόνηση και από ποια ηλικία? Ξεκίνησα από 3 χρονών και έρχομαι συχνά εδώ πέρα και κάνω προπόνηση. Πέρα από προπόνηση, συμμετέχεις και σε κάποιους αγώνες? Έχουμε μάθει κάποια πράγματα για εσάς. Ναι, συμμετέχω και σε αγώνες. Μάλιστα, πριν λίγο καιρό έτρεξα τον πρώτο μου αγώνα με αυτά τα μηχανάκια στην Πάτρα. Πώς ξεκίνησες να ασχολείσαι με τον μηχανοκίνητο αθλητισμό? Ο μπαμπάς μου με παρότρινε γι' αυτό, επειδή και έκανε και ο μπαμπάς μου από μικρός και επειδή έβλεπα και τη μεγάλη μου αδερφή να κάνει μηχανάκι και μ' άρεσε και άρχισε και του είπα του μπαμπά μου να ξεκινήσω κι εγώ. Τι είναι αυτό το μηχανάκι που καβαλάς, πώς ονομάζεται? Είναι IMR Super Moto, συμπλέχτη, ταχύτητες, το πάντο, ναι. Είναι δύσκολο να ασχολείσαι με τον αθλητισμό αυτού του είδους? Στην αρχή φαίνεται λίγο δύσκολο, ναι, μέχρι να καταφέρεις, αλλά στη συνέχεια δεν είναι τόσο δύσκολο. Ποια είναι η συμβουλή που σου έχει δώσει ο προπονητής και ο μπαμπάς σου? Μου λέει να φοράω πάντα κράνος αυτό που κάνω, τη στολή, γενικότερα τον εξοπλισμό του μηχανάκου, να προσέχω και αυτό που κάνω πάνω απ' όλα να το ευχαριστιέμαι με αυτό που κάνω. Ιωάννα, πόσο χρονών είσαι εσύ? Είμαι 10 χρονών. Από πότε ξεκίνησες να ασχολείσαι με μηχανάκια? Και εγώ ξεκίνησα στα 3 μου να κάνω μηχανάκι. Τι σου λένε οι άλλοι μαθητές σου που βλέπουν ότι είσαι πολύ μικρή και αυτοί ούτε καν έχουν μηχανάκι, έχουν μόνο ποδήλατο, δεν έχουν μηχανάκι? Τους αρέσει και αυτό, τους αρέσει και θα ήθελαν και αυτοί να το κάνουν. Σου έχουν ζητήσει να πάνε βόλτα με τη μηχανή σου? Ναι, αλλά εντάξει. Γίνεται αν δεν ξέρεις να οδηγείς? Δεν γίνεται γιατί μπορεί να πέσεις. Πώς έμαθες εσύ να οδηγείς, ποιος σε βοήθησε? Με βοήθησε ο μπαμπάς μου και οι δύο μου αδερφές που κάνανε από νωρίτερα. Και μετά ξεκίνησα κι εγώ και έμαθα και έφτασα σε αυτό το σημείο που είμαι τώρα. Βλέπουμε μπροστά στη μηχανή σου έχεις τον αριθμό 42. Ναι. Πώς θα επέλεξε αυτό το νούμερο? Στην αρχή η αδερφή μου μεγάλη επέλεξε το νούμερο 40. Μετά η αδερφή μου μεσέ επέλεξε το 41 και εγώ είπα να πάρω το 42. Τρέχεις και εσύ σε αγώνες? Ναι, έχω τρέξει μερικές φορές. Ασχολείσαι με κάτι άλλο, κάνεις και ποδήλατα νομίζω. Ναι, κάνω και ποδηλασία. Θα σου άρεσε να συνεχίσεις αυτό το άθλημα, να συμμετέχεις σε αγώνες από εδώ και πέρα στη ζωή σου? Ναι, μου αρέσει πάρα πολύ και θα ήθελα να το συνεχίσω. Το πρόγραμμά σου από εδώ και πέρα τι έχεις? Λίγο ξεκινούν και τα σχολεία. Τέλος Σεπτέμβρη οι αγώνες σταματάνε, ξεκινάνε 1η Ιουνίου, αρχές Ιουνίου και σταματάνε τέλος Σεπτέμβρη και μετά θα αρχίσουν τα σχολεία και το διάβασμα. Ποιο είναι το όνειρό σου? Το όνειρό μου είναι να συνεχίσω την ποδηλασία και το μηχανάκι και να φτάσω σε ένα υψηλό επίπεδο. Τι είναι αυτό που σε κερδίζει και καβαλάς μηχανάκι, τι σου αρέσει όταν είσαι πάνω σε αυτό? Μου αρέσει γιατί είναι ένα ωραίο άθλημα που το διασκεδάζεις. Φοβάσαι? Στην αρχή ναι λίγο, αλλά τώρα όχι γιατί το έχω μάθει. Σε κάποιον συμμαθητή σου, φίλο σου, θα τον παρότρινες να ασχοληθεί με αυτό το άθλημα? Θα του έλεγα αν ήθελε να ασχοληθεί μαζί με το μηχανάκι, γιατί μερικοί το βλέπουν επικίνδυνο, αλλά δεν είναι. Αν φορές τους ιδιαίτερους εξοπλισμούς, δεν είναι επικίνδυνο. Είναι ένα ακριβό άθλημα, ο μηχανοκίνητος αθλητισμός. Το να ασχολείσαι με τις μηχανές σίγουρα στοιχίζει πολλά χρήματα. Ποιος σας βοηθά σε αυτό? Θα ήθελα να ευχαριστήσω την ROP για τη χορηγία των μηχανάκων, τη Repsol Greece που μας βοήθησε με τα έξοδά μας. Αυτό που μας βοήθησε. Και ποιος σου φτιάχνει τη μηχανή, ποιος σου φτιάχνει τη μηχανή, ποιος τη συντηρεί, σε πάει σε αγώνες και αυτό έχουν κάποια έξοδα? Πάνω απ' όλα είναι ο μπαμπάς μου που αυτός άρχισε και με παρότεινε και άρχισε και με βοήθαγε. Έχεις κάνει κάποια λάθη τα οποία έχεις μετανιώσει όταν είσαι πάνω στη μηχανή? Έχεις κάποια πτώση σημειώσει? Δεν μετανιώνω ποτέ για τα λάθη μου, γιατί με τα λάθη μαθαίνουμε. Γιατί αν δεν κάνουμε λάθη, πώς μάθουμε? Πείτε μας, πώς ξεκίνησαν τα κορίτσια να ασχολούνται με τον αθλητισμό, τι τους είπατε?
Τα κορίτσια λόγω της δουλειάς μου και λόγω των πολλών χρόνων που έχουμε στον χώρο των αγώνων, τα κορίτσια έχουν μεγαλώσει με στους αγώνες από το καρότσι, από τόσο μικρά. Οπότε αυτά ήταν και ο... θέλανε πάρα πολύ να δοκιμάσουν τα μηχανάκια. Κάποια στιγμή έδωσα στη μεγάλη μου την κόρη να δοκιμάσει ένα μηχανάκι. Της άρεσε πάρα πολύ και μετά αρχίσανε και, και οι μικρότερες, γιατί μπαμπά η μεγάλη και όχι εμείς, και οι τρεις, και τους αρέσει και από ό,τι βλέπετε τα πάνε και πολύ καλά. Ποιος σας βοηθά σε αυτές τις καθημερινές σας προπονήσεις και στις συμμετοχές στους αγώνες? Έχουμε πάνω απ' όλα έχουμε την Aero-P που μας έχει δώσει τα μηχανάκια, γιατί είναι χορηγία, και έχουμε τη Repsol Ελλάς, η οποία μας πληρώνει τα έξοδα, γιατί είναι ένα πανάκριβο σπορ από ό,τι ξέρετε. Έχουμε τον κύριο Ιωσήφ Παναγιωτίδη που είναι στη Repsol και τον κύριο Νίκο Μουδιώτη, οι οποίοι είναι πολύ σημαντικοί για μας. Και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πολύτιμη βοήθειά τους. Βλέπετε να έχει μέλλον το άθλημα, να μας πείτε σε ποια κατηγορία τρέχουν τα κορίτσια και αν στα άμεσα σχέδιά σας είναι να δημιουργήσετε μια ομάδα και να προχωρήσετε λίγο το άθλημα εδώ στην περιοχή μας. Μέλλον. Εντάξει, έχει κάποιο μέλλον, γιατί ειδικά τα μηχανάκια είναι ισπανικά. Έχουν έρθει από Ισπανία, αυτό τον τύπο μηχανάκια τα έχουν κατασκευάσει οι Ισπανοί, οι οποίοι στο Ισπανικό Πρωτάθλημα και στο MotoGP και στο Παγκόσμιο πάνε διακρίσεις. Μακάρι κάποια στιγμή να αυτό το άθλημα να προχωρήσει και στην Ελλάδα. Τώρα το μέλλον δεν το ξέρω. Αν μαζευτούν και άλλα παιδιά. Αν μαζευτούν και άλλα παιδιά, ήδη τώρα κοριτσάκια στο Πανελλήνιο που τρέχουν είναι μόνο τα δικά μας, μόνο δύο. Από όλες τις συμμετοχές που υπάρχουν, μόνο δύο είναι κοριτσάκια. Μακάρι να έρθουν και άλλα κοριτσάκια και να κάνουν ένα πρωτάθλημα μόνο με κορίτσια. Και να κλείνοντας, να μας πείτε και ποια συμβουλή δίνετε σε αυτούς που καβαλάνε μηχανές όλων των ηλικιών και ποια είναι η συμβουλή που έχετε δώσει στα κορίτσια σας. Στα κορίτσια μου, η συμβουλή τους είναι ότι πριν καβαλήσουμε το μηχανάκι, πρέπει να φορέσουμε τον κατάλληλο εξοπλισμό κράνος. Το κυριότερο είναι να ξεφύγουμε λίγο από το κομπιούτερ, από το τάμπλετ, από την τηλεόραση, να στραφούμε λίγο προς τον αθλητισμό, γιατί και το μηχανάκι είναι αθλητισμός. Δεν είναι μόνο τα άλλα αθλήματα, ποδόσφαιρα, μπάσκετ, ποδηλασίες, όπως λέει ο Άννα, αθλητισμός είναι και το μηχανάκι, και να στραφούν λίγο προς τα εκεί, γιατί ξέρουμε ότι βοηθάει πάρα πολύ.